Είναι ντροπή. Τι να πω, τι να πω. Πάμε σε ένα θέμα που πρέπει να πω ότι έχει ανακηθεί το τελευταίο διάστημα. Είχε ενοχλήσει κόσμο. Βόντες, εκεί στην Λαρίσα, ο Σουνούπο θα βυθιστεί και αυτός πάει. Φαίνεται, δες λίγο τα πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει και εμείς και τις φωτογραφίες. Έτσι είναι, είναι ότι... έτοιμο να πέσει. Να πω ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες πάρα πολλές. Έχουμε αλλά... μαζέψει και υπογραφές. Και έχουμε και τον πρόεδρο του Ανεμομήλου, τον κύριο Παντελή Κοντό, ο οποίος διαμαρτύρεται εντονότατα και τα ρίχνει στον κύριο Νίκο Καλούγιο. Ας τον ακούσουμε. Άμα. Ναι, το θέμα έχει απασχολήσει το σύλλογο, τον πολιτιστικό σύλλογο Ανεμομήλου τα τελευταία δύο χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια ο σύλλογος προσπαθεί να κινήσει τις διαδικασίες νομιμοποίησης του πόντου, γιατί ο πόντος, όπως ξέρουμε, είναι παράνομος, προκειμένου αφού νομιμοποιηθεί να συντηρηθεί, να φτιαχτεί. Δυστυχώς έχουμε πέσει σε μια δημοτική μηχανή αργή. Δύο χρόνια προσπαθούν να βγάλουν μια μελέτη για να μπορεί, γιατί η κτηματική υπηρεσία ζητάει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτή λοιπόν η διαδικασία είχε κατά ενημέρωση του τμήματος περιουσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, είχε δοθεί σε κάποιο κύριο Μπαμίχα να τη φτιάξει τη μελέτη. Δύο χρόνια η μελέτη δεν έχει φτιαχτεί. Εμείς το τελευταίο 6 μήνες τους έχουμε ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή ότι υπάρχει πρόβλημα με το πόντε, επειδή είναι κομμένα όλα τα στηρίγματα, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια τουλάχιστον στήριξη, να μην μας πέσει ο πόντε, διότι μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρηθεί. Εκεί πέσαμε πάλι σε μια αρνητική συμπεριφορά κάποιων στην τεχνική υπηρεσία. Μας έχουν γεμίσει ψέματα τους τελευταίους 6 μήνες. Προσπαθούμε να πάρουμε τουλάχιστον 10-15 στηρίγματα να τα βάλει ο σύλλογος. Μας κοροϊδεύουν, μας δώσανε κάποια στηρίγματα τα οποία δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Μας έχουν πει σαν δικαιολογίες ότι φταίει η αρχαιολογική υπηρεσία, δεν μας αφήνει το λιμεναρχείο. Αυτό είναι τελείως ψέματα. Έχουμε πάρει αμέσως την άδεια του λιμενάρχη και της εφορίας αρχαιοτήτων. Δηλαδή είναι θετική και οι δύο υπηρεσίες είναι θετικές στο να στηρίξουμε τον πόντο, όχι να το φτιάξουμε, αλλά να το στηρίξουμε ή να το χάσουμε. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν ξέρω τι έχει πάθει εκεί στην τεχνική υπηρεσία. Ο κ. Καλόγερος νομίζω ότι έχει άλλα ενδιαφέροντα. Δεν ενδιαφέρονται για τον πόντε. Εμείς αυτό θα το προσπαθήσουμε, μήπως καταφέρουμε να βάλουμε τουλάχιστον τα στηρίγματα. Έχουμε ήδη πάρει το κλειδί από τον χρήστη της παραλίας, τον χρήστη της παραλίας. Ένα άλλο πρόβλημα εκεί, θα το δούμε τώρα τέλος πάντων το χειμώνα, αλλά θέλω να πω ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατάσταση του πόντε είναι η Δημοτική Αρχή και η τεχνική υπηρεσία της. Το είδαμε λοιπόν το θέμα, Διονύση. Ο κύριος πάντως Κοντός πραγματικά έξω από τα δόντια. Είναι, λέει, αλλού και λέει ο κύριος Καλόγερος να κάνει κάτι.